Έχουμε δύο υποθέσεις απάτης τώρα, βλέπω εδώ πέρα, και σε Νάουσα και σε Κατερίνη. Και μάλιστα ηλεκτρονικής, διαδικτυακής απάτης. Κάτι για το οποίο θα πρέπει να παίρνουμε τα συμπεράσματά μας και να μην είμαστε καθόλου εύπιστοι όταν δεχόμαστε ηλεκτρονικά μηνύματα, όταν δεχόμαστε τέτοια mail. Mm-hmm. Στη μία περίπτωση, η οποία εντοπίζεται στην περιοχή της Νάουσας, έχουμε έναν συμπολίτη μας να εξαπατάται ουσιαστικά, να δέχεται ένα email ότι δήθεν έχει μπλοκαριστεί η κάρτα του. Mm-hmm. Η τραπεζική του κάρτα, η cash card, και θα πρέπει να τη ξεμπλοκάρει διαδικτυακά. Ναι. Με αυτό το τρόπο ουσιαστικά έδωσε τα στοιχεία του στον επίδοξο hacker, ο οποίος έχοντας το ηλεκτρονικό του αποτύπωμα αλλά και το PIN του, μπόρεσε και τράβηξε λεφτά από τον τραπεζικό του λογαριασμό. Πόσα. Στη δεύτερη περίπτωση που εντοπίζεται, μιλάμε για ένα ποσό γύρω στα 1.500 ευρώ, λένε οι πληροφορίες. Mm-hmm. Ωστόσο, είναι μια πολύ συνηθισμένη διαδικτυακή απάτη, η οποία εντοπίζεται σε όλη τη χώρα, αλλά και οι δράστες προέρχονται και από πολλές χώρες. Ο συγκεκριμένος, μάλιστα, προέρχεται από την περιοχή, από την Σουηδία, όπως μας ενημέρωσαν από την αστυνομική διεύθυνση. Ναι. Η δεύτερη περίπτωση είναι πιο απλή. Είναι στην περιοχή της Κατερίνης. Εκεί φαίνεται ότι ένας μικροαπατεώνας ανάρτησε στο διαδίκτυο μία αγγελία ότι δήθεν πουλάει ένα αυτοκίνητο. Mm-hmm. Με αυτόν τον τρόπο ήρθε σε επαφή με κάποιον πολίτη, ο οποίος μάλιστα πίστηκε και του έστειλε και προκαταβολή 1.500 ευρώ προκειμένου να πάρει το συγκεκριμένο αυτοκίνητο. Βέβαια, ούτε αυτοκίνητο υπήρχε, ούτε αγγελία πραγματική υπήρχε, οπότε τα χρήματα έκαναν φτερά. Όπως μας επισημαίνουν οι άνθρωποι, οι ειδικοί της Υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και της Ελληνικής Αστυνομίας, σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να είμαστε εύπιστοι μπροστά σε τέτοια μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Όπως μας επισημαίνουν άλλωστε και με τα μηνύματά τους οι τράπεζες, σε καμία περίπτωση η τράπεζα δεν θα μας ζητήσει να δώσουμε τα στοιχεία μας διαδικτυακά. Πολύ δε περισσότερο τους κωδικούς. Ευχαριστούμε. Καλημέρα σου, Θεσσαλονίκη.